Γεια σας, ονομάζομαι Τσιωτάκης Παναγιώτης και τα επόμενα λεπτά θα προσπαθήσω να επιλύσω με υποδειγματικό τρόπο το θέμα γάμα των επαναληπτικών εξετάσεων 2011 στην ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση αυτού του βίντεο είναι να έχει μελετηθεί προσεκτικά η εκφώνηση της άσκησης. Θα λύσουμε την άσκηση ερώτημα-ερώτημα με τη μέθοδο του σκελετού, ώστε να συμπληρώνουμε τα τμήματα αλγορίθμων που επιλύουν κάθε ερώτημα στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη χρονική στιγμή. Θα ξεκινήσουμε την άσκηση με το ερώτημα Γ1, όπου ζητά την ανάγνωση, την είσοδο της ποσότητας του καυσίμου που υπάρχει αρχικά στην δεξαμενή. Θα χρησιμοποιήσουμε έλεγχο δεδομένων και ο έλεγχος πρέπει να ζητάει μια τιμή η οποία θα είναι μεγαλύτερη από το 0 και μικρότερη από την χωρητικότητα της δεξαμενής. Συνεπώς, θα ντύσουμε είσοδο με μία δομή μέχρι ισότου, όπου θα διατυπώσουμε τη συνθήκη που θέλουμε να ισχύει. Θα χρησιμοποιούμε μεταβλητές οι οποίες έχουν νόημα και περιγράφουν αυτό το οποίο περιέχουν. Στη συνέχεια, στο ερώτημα Γ2, ζητά να διαβαστεί ο τύπος του οχήματος που προσέρχεται στο βενζινάδικο. Ωστόσο, δεν είναι μόνο ένα όχημα, αλλά περισσότερα από ένα. Η άσκηση δεν μας περιγράφει το πλήθος του, συνεπώς θα πρέπει να επιλέξουμε μία εκ των δομών όσο ή μέχρι ισότου. Με βάση τη σημείωση, θα επιλέξουμε τη δομή μέχρι ισότου. Θα διατυπώσουμε τη δομή αυτή, αφήνοντας χώρο στο εσωτερικό της και χρησιμοποιώντας μία συνθήκη όσο το δυνατόν πιο κοντά στην διατύπωση σε ελεύθερο κείμενο. Θέλουμε να διαβάζουμε οχήματα, όπως λέει το ερώτημα Γ4, και να σταματήσουμε όταν θα αδειάσει η δεξαμενή, άρα η χωρητικότητά της θα είναι 0, ή όταν δεν έχουν εξυπηρετηθεί 3 οχήματα. Άρα διατυπώνουμε μία συνθήκη με μία μεταβλητή που περιέχει αυτό το στοιχείο. Αρχικά πρέπει να δώσουμε τιμές στις μεταβλητές αυτές. Η δεξαμενή έχει πάρει τιμή με την είσοδο, με το διάβασε στη μεταβλητή αυτή. Συνεπώς, η μεταβλητή όχι X πρέπει να αρχικοποιηθεί. Η μεταβλητή αυτή περιγράφει το πλήθος των οχημάτων που δεν έχουν εξυπηρετηθεί από το πρατήριο. Συνεπώς, αρχικά, το πλήθος των οχημάτων που δεν έχουν εξυπηρετηθεί είναι 0. Άρα, αυτή η μεταβλητή λογικά είναι ένας μετρητής που μετρά κάτι συγκεκριμένο. Στη συνέχεια, στο ερώτημα Γ2, επανερχόμαστε, πρέπει να διαβάσουμε τον τύπο του οχήματος που προσέρχεται στο πρατήριο, χωρίς να απαιτείται έλεγχος δεδομένων. Ακολούθως, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τις περιπτώσεις όπου το όχημα που προσέρχεται είναι βιτιοφόρο ή είναι επιβατικό αυτοκίνητο. Θα χρησιμοποιήσουμε φυσικά μία δομή επιλογής, σύνθετης επιλογής εν προκειμένου, όπου θα αφήσουμε χώρο, όπως προείπαμε, χρησιμοποιούμε την τεχνική του σκελετού, θα αφήσουμε χώρο για συμπλήρωση των εντολών αργότερα. Άρα λοιπόν, έχουμε δύο περιπτώσεις, να είναι βιτιοφόρο ή να είναι επιβατικό. Συνεχίζοντας με το ερώτημα Γ3, βλέπουμε πως αν το όχημα το οποίο προσήλθε στο πρατήριο είναι βιτιοφόρο, τότε η δεξαμενή πρέπει να γεμίσει μέχρι την πλήρωσή της. Άρα θα πρέπει η αντίστοιχη μεταβλητή να λάβει την τιμή 10.000, που είναι η χωρητικότητα της δεξαμενής. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι γεμίζοντας τη δεξαμενή έχουμε ξεχάσει εντός του αλγορίθμου πόσα λίτρα καυσίμου είχε πριν τη γέμιση της, πριν την πλήρωση όλου του χώρου. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια αυτό. Αν το όχημα είναι επιβατικό, τότε θα πρέπει να διαβάζεται η ποσότητα του καυσίμου που ζητά και θα πρέπει να ελέγχεται αν μπορεί να εξυπηρετηθεί ή όχι.
Για τον έλεγχο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μία εμφολευμένη δομή επιλογής όπου θα διερευνάτε αν η ποσότητα που ζήτησε το επιβατικό όχημα είναι μικρότερη ίση από το πλήθος των λίτρων που περιέχει αυτή τη στιγμή η δεξαμενή. Αν λοιπόν αυτό συμβαίνει, τότε λέει η εκφώνηση πως θα πρέπει να χορηγείται η ζητούμενη ποσότητα. Αυτό πρακτικά στην άσκηση σημαίνει πως θα πρέπει να αφαιρεθεί αυτή η ποσότητα από τη δεξαμενή. Άρα, θα αφαιρέσουμε από τη μεταβλητή δεξαμενή την τιμή ποσότητα. Διαφορετικά, αν δηλαδή ζητήθηκε ποσότητα μεγαλύτερη από το πλήθος των λίτρων που χωράει η δεξαμενή, πρέπει το όχημα να μην εξυπηρετείται. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε εδώ, ακόμα και αν δεν το ζητάει η άσκηση, να εμφανίσουμε ένα μήνυμα «Δεν εξυπηρετείται το όχημα». Αυτό που οπωσδήποτε πρέπει όμως να γίνει εδώ είναι να ενημερώσουμε την αντίστοιχη μεταβλητή, την οποία έχουμε χρησιμοποιήσει εξ αρχής, αλλά δεν είχαμε προσδιορίσει το τι ακριβώς κάνει. Υποθέσαμε ότι είναι μετρητής, αλλά δεν προσδιορίσαμε ακριβώς το ρόλο της. Είναι η μεταβλητή όχι X. Ουσιαστικά αυτή η μεταβλητή υποθέσαμε ότι θα είναι ένας μετρητής. Να λοιπόν η ώρα να της δώσουμε περιεχόμενο. Αυτή η μεταβλητή καταμετρά το πλήθος των οχημάτων που δεν εξυπηρετούνται και σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβει τιμή, γιατί ουσιαστικά σε αυτό το σημείο το όχημα που ετήθηκε την χορήγηση βενζίνης δεν ικανοποιήθηκε. Άρα λοιπόν έχουμε χορηγήσει σε καταφατική απάντηση την ποσότητα στο επιβατικό όχημα και στην περίπτωση που δεν εξυπηρετείται έχουμε ενημερώσει την αντίστοιχη μεταβλητή. Το ερώτημα Γ4, παρότι είναι το επόμενο στη σειρά, έχει ληφθεί ήδη υπόψη μας το περιεχόμενό του και έχουμε διατυπώσει τη δομή επανάληψης η οποία να εκπληρώνει αυτά που μας περιγράφει. Στο ερώτημα Γ5 ζητάται να εμφανίζει ο αλγόριθμος τη μέση ποσότητα καυσίμου ανά επιβατικό όχημα που εξυπηρετήθηκε. Πηγαίνουμε στο τέλος. Θα εμφανίσουμε το μέσο όρος των στοιχείων γενικότερα που έχει επεξεργαστεί ο αλγόριθμος μετά τη δομή επανάληψης. Πάντοτε μετά τη δομή επανάληψης μπορούμε να υπολογίσουμε μέσους όρους και στατιστικά στοιχεία. Άρα λοιπόν σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να διαθέτουμε τη συνολική ποσότητα την οποία έχει χορηγήσει το πρατήριο σε οχήματα, τη συνολική ποσότητα λοιπόν των οχημάτων που εξυπηρετήθηκαν, δια το πλήθος των οχημάτων που εξυπηρετήθηκαν. Σίγουρα ο παρονομαστής δεν είναι 0 σύμφωνα με την σημείωση της άσκησης. Και αυτός ο μέσος όρος θα εμφανίζεται. Άρα λοιπόν μας λείπουν αυτές οι δύο τιμές. Το σίγμα X, ο αριθμητής, είναι το σύνολο της ποσότητας των οχημάτων που εξυπηρετήθηκαν. Άρα πρόκειται για έναν αθρηστή. Αυτός ο αθρηστής, όπως και κάθε αθρηστής, θα πρέπει στην αρχή του αλγορίθμου, πριν τη δομή επανάληψης, να μηδενιστεί, να αρχικοποιηθεί. Πρέπει μέσα στο βρόχο, μέσα στην επανάληψη, να λάβει τιμή. Πού θα πρέπει να λάβει τιμή? Στο σημείο που εξυπηρετείται κάποιο όχημα. Στο σημείο λοιπόν όπου έχουμε διερευνήσει ότι το επιβατικό όχημα θα εξυπηρετηθεί, σε αυτό το σημείο θα ενημερώσουμε τον αθρηστή. Στη συνέχεια θα πρέπει να ενημερώσουμε το μετρητή με το πλήθος των οχημάτων που εξυπηρετήθηκαν, άρα στο ίδιο ακριβώς σημείο θα πρέπει να ενημερώσουμε και το μετρητή, τον οποίον θα αρχικοποιήσουμε πριν την επανάληψη, όπως και τον αθρηστή μας. Άρα λοιπόν έχουμε απαντήσει στο ερώτημα Γ5α με το μέσο όρο της ποσότητας των οχημάτων που εξυπηρετήθηκαν. Μπορούμε, αν θέλουμε, να δώσουμε και ένα σχόλιο εδώ για να περιγράψουμε ποιο ερώτημα απαντήσαμε. Το ερώτημα Γ5β ζητά την εμφάνιση της συνολικής ποσότητας καυσίμου με την οποία ανεφοδίασαν τα βιτιοφόρα τη δεξαμενή. Άρα πρόκειται για έναν αθρηστή που περιέχει όλη την ποσότητα που ήρθε στο βενζινάδικο από τα βιτιοφόρα. Αυτή λοιπόν αυτός ο αθρηστής θα πρέπει και αυτός όπως και όλοι οι άλλοι να αρχικοποιηθεί πριν το βρόχο, πριν την επανάληψη και θα πρέπει να ενημερώνεται η τιμή του στο σημείο που έρχεται κάποιο βιτιοφόρο. Άρα
στην εξωτερική δομή επιλογής, στην καταφατική απάντηση. Εδώ λοιπόν, πριν γεμίσουμε τη δεξαμενή με τη χωρητικότητά της, πριν τη γεμίσουμε, θα πρέπει να ενημερώσουμε τον αθροιστή μας με τις ποσότητες του καυσίμου που έφερε το βιτιοφόρο. Αυτή η τιμή θα πρέπει να είναι η χωρητικότητα της δεξαμενής μείον το πόσο καύσιμο είχε η δεξαμενή εκείνη τη χρονική στιγμή. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο αθροιστής να ενημερωθεί με αυτή την τιμή και μετά την επανάληψη, μετά το βρόχο, να εμφανίσουμε την τιμή του ώστε να εκπληρώσουμε το ερώτημα Γ5Β. Ελέγχουμε ξανά την άσκηση αν έχουμε απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα, σβήνοντας τα περιτά κενά στην φάση αυτή, ώστε να μπορούμε να έχουμε εικόνα όλης της άσκησης. Ουσιαστικά, θα πρέπει να ελέγξουμε την άσκηση ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο πονηρό σημείο το οποίο μας έχει ξεφύγει. Παρατηρούμε λοιπόν εδώ ότι αν έρχονται συνεχώς επιβατικά οχήματα, διαβάζεται η ποσότητά τους, ελέγχουμε αν μπορούν να εξυπηρετηθούν, εξυπηρετούνται ή όχι και αντίστοιχα συμπληρώνουμε τις εντολές και πραγματοποιούν τις ενέργειες που ζητούνται. Ωστόσο, αν υποθέσουμε το ακραίο σενάριο να μην έχουν εξυπηρετηθεί δύο οχήματα και στη συνέχεια να έρχεται ένα όχημα το οποίο εξυπηρετείται, τι θα πρέπει να γίνει? Στην επόμενη επανάληψη, αν έρθει ένα όχημα που δεν εξυπηρετείται, να σταματήσουμε? Δηλαδή, ζητάμε τρία οχήματα που δεν εξυπηρετούνται με οποιοδήποτε σειρά ή τρία οχήματα που δεν εξυπηρετούνται διαδοχικά καθώς έρχονται στο βενζινάδικο? Η σωστή απάντηση είναι η δεύτερη, σύμφωνα με την εκφώνηση. Άρα λοιπόν, θα πρέπει, αν εξυπηρετούμε έστω και ένα όχημα, να αρχικοποιείται εκ νέου η μεταβλητή, η σχετική, ώστε να ξεκινάει η καταμέτρηση των οχημάτων που δεν εξυπηρετήθηκαν από την αρχή και να μην σταματήσει η επανάληψη, άρα ο αλγόριθμος, νωρίτερα από ό,τι πρέπει. Αυτό είναι το πιο πονηρό σημείο της άσκησης προφανώς, το οποίο την καθιστά μία από τις πιο πονηρές ασκήσεις ίσως που έχουν τεθεί ως θέμα γάμα μέχρι σήμερα. Αυτή ήταν η άσκηση και η επίλυσή της. Εύχομαι να βοηθήσει όποιον μαθητή παρακολουθήσει το βίντεο και θα ακολουθήσει αυτή η προσπάθεια με την επίλυση συγκεκριμένων ασκήσεων στο κανάλι μας. Ευχαριστώ πολύ.